Ποιο από του παίκτε, καταρχά να σου πω ότι για τι γυναίκε αυτή τη στιγμή όλε οι γυναίκε μάθαν τον Ιμπόρα. Που είναι θετικό, θα έλεγα. Εγώ έψαχνα το νούμερο χθε στη φανέλα να δω το. Αυτό είναι άνατο. Η αλήθεια είναι, παιδιά, ότι πίσω από έναν σπουδαίο ποδοσφαιριστή και άντρα πάντοτε υπάρχει μια σπουδαία γυναίκα. Γιατί πραγματικά το να στηρίζει έναν αθλητή που πρωταγωνιστεί σε τέτοια πρωταθλήματα και γενικότερα είναι ανταγωνιστική δουλειά τους, δεν είναι και καθόλου εύκολα. Ξεκινήσουμε όμως βέβαια με το Μαροκινό, τον El Khabib, παιδιά, που αυτός ο άνθρωπος με 5 γκολ χάρισε στον Ολυμπιακό. Τι έκανε χθες. Τι έκανε ο άνθρωπος εχθές. Ο El Khabib, εδώ τον βλέπουμε τη σύζυγό του, το 2018 παντρευτήκανε, αλλά προσπαθεί αυτός ο άνθρωπος να κρατήσει μακριά από τα φώτα τη δημοσιότητα. Δεν την είδαμε. Ενώ σε άλλου ποδοσφαιριστέ είδαμε τι γυναίκε να μπαίνουν μέσα. Η αλήθεια είναι αυτή. Πώς δεν την ξέραμε και όλες. Όχι, εντάξει. Δεν είναι. Απλά δεν μπαίνει στη διαδικασία να ψάξει. Αλλά μετά από τέτοια σπουδαία καριέρα, τέτοια σπουδαία πορεία, ο El Khabib νομίζω ότι πρέπει και χρειάζεται και τα ψάχνουμε όλα. Παιδιά, νομίζω. Τι ακούμε τώρα, γιατί εγώ ξέρω ότι ο El Arabi νομίζω ότι θα ολοκληρώσει, είναι τελευταία του χρονιά, το μάθαμε. Ευχόμαστε πραγματικά να συνεχίσει, αλλά είναι δύσκολο γιατί κάνει. Εγώ να σου πω κάτι, έχω μπερδευτεί, γιατί είναι ο El Arabi και ο El Khabib. Είναι δύο Μαροκινοί που δώσαν τη σκητάλη. Ο ένας τον άλλον και ο άλλος πολύ πετυχημένος ποδοσφαιριστής και γκολτζής. Γιατί, ενδιαφέρεστε. Όχι, ασχολούμαι αυτό. Θα σου πω. Είμαι μικρός ακόμα. Όχι, όχι, αλλά είναι δύο στυλοβάτες παίκτες του Ολυμπιακού. Που τα τελευταία χρόνια, παιδιά, αλλάξανε τον όρο του γκολ. Δηλαδή, πραγματικά και οι δύο. Την πήραν στην πλάτη. Ο ένας σε 30 συμμετοχές είχε βάλει 21 γκολ και ο άλλος πέρσι έβαλε 25. Οπότε είναι λογικό. Την πήραν στην πλάτη. Η αλήθεια είναι ότι την πήραν στην πλάτη. Να συνεχίσουμε με τον Κώστα Φορτούνη. Κώστα Φορτούνη. Ο Κάπτεν με την Ιωάννα Καταρχανιά έχουν δύο παιδάκια. Έχουν κάνει πολιτικό γάμο, νομίζω πραγματικά και χθες τον είδα και την αγάπη που του έχω του Κώστα, τον ευχαριστούμε τον αρχηγό, ούτε και αυτός το αξίζει πολύ αυτός ο αρχηγός. Ο Κώστας. Πολύ κλάμα, όντως το αξίζει αυτός ο άνθρωπος να σηκώσει ένα ευρωπαϊκό τίτλο. Με όλα αυτά που έχει περάσει, τους τραυματισμούς, τις αναποδιές, τα πάνω κάτω, συνεχίζει και δείχνει ότι είναι Ολυμπιακός και ευχαριστούμε και τη γυναίκα του που στηρίζει πραγματικά. Να συνεχίσουμε το Ροντινέι. Αγαπημένος αριστερός μπακ, νομίζω για μένα αυτός ο Βραζιλιάνος είναι η αγάπη μου. Αυτός είναι κανονικός τρελός, τρελαμένος. Είναι τρελαμένος, είναι πραγματικά, μιλάμε τώρα για 125 λεπτά ψηλής έντασης, ο άνθρωπος έδωσε τα πάντα μέσα. Ναι, τα έδωσε, έφαγε χορτάρι. Έφαγε και πολύ. Και συγχαρητήρια στη γυναίκα του, την Νίνα, που είναι εκεί πέρα και είναι μεγαλύτερη του αγαπητά. Ήταν. Θέλω να πω, ήταν στις κερκίδες μαζί σας, τα κορίτσια, ήταν. Εντάξει, προφανώς θα ήταν πιο δίπλα, εγώ εκεί σου λέω με αυτούς που ήμουνα. Να σου πω την αλήθεια, τη στιγμή σκεφτόσαι να και έβλεπες μόνο το γήπεδο. Όλα αυτά γίνανε μετά. Ναι. Μετά. Πάμε στη συνέχεια στον Σαντιάγκο Έσε. Άλλος μεγάλος ποδοσφαιριστής, τον ευχαριστούμε πολύ και αυτός άλλαξε. 21 χρονών είναι παντρεμένο. 21 χρονών. Ερωτευμένος άνθρωπος και το δείχνει. Είναι ερωτευμένος και το δείχνει. Από μικρό γυρίζει παντού, αγαπάει την Ελλάδα, βγάζει φωτογραφίες με τη γυναίκα του Σαντορίνη στη Μύκονο παντού. Χαιρόμαστε που τον έχει εδώ. Είναι καλά, αγαπάει. Και να σου πω κάτι. Γιατί όταν η γυναίκα εδώ περνάει καλά, δεν θα έχει γκρίνια στο σπίτι, οπότε θα μείνει και στον Ολυμπιακό. Σωστό. Οπότε στην Ελλάδα περνάνε καλά οι γυναίκες. Έρχονται και περνάνε καλά και τα μπάνια τους και τα φαγιά τους και τα όλα. Και καλό φαγητό. Καλό φαγητό. Καλό κλίμα. Όπου βγεις έξω, περνάς καλά και επειδή και είναι και μεγάλο σύλλογο. Καλά μαλλιά, καλά νύχια, όλα τα έχουμε. Έχουμε και τα νησιά μας τα ωραία. Σου λέει που θα πάμε, θα πάμε Μύκονο, Σαντορίνη. Παίρνει μια μεταγραφή στη Γερμανία. Σου λέει θα με πάει. Πάει στον Έστη, λέει θα μας φάει το κρύο. Κάτσε εδώ στην Ελλάδα. Κάτσε εδώ μια χαρά. Να συνεχίσουμε τον Γιόβεβιτς, γιατί είναι και αυτός ένας τρομερός επιθετικός. Αυτός ο άνθρωπος και εκείνος έδωσε τη μεγάλη αλλαγή, μπήκε μέσα, κάδωσε όλα, πολύ κλωτσιά έφαγε, κράτησε, πίεσε. Να μιλήσουμε για τη γυναίκα του που είναι παντρεμένος από το 2019, η Μαρία, τη βλέπουμε εδώ πέρα. Πραγματικά είναι πολύ. Οικογενειάρχη όλοι. Είναι οικογενειάρχης γιατί. Ναι, εντάξει. Παιδιά, ξέρετε ότι στον αθλητισμό, ειδικά οι ποδοσφαιριστές σε πολύ μικρή ηλικία, ίσως. Έχουν γιατί την ανάγκη της ασφάλειας. Και είναι συνέχεια σε μετακίνηση, σου λέει να έχω τη μία σταθερά, την οικογένειά. Εντάξει, δύσκολο όμως και για τις γυναίκες τους. Γιατί θα αλλάξουν ομάδες, θα αλλάξουν χώρες, θα πρέπει να ακολουθήσουν. Δεν μπορώ να τα ακούω αυτό το πράγμα. Ξέρεις ότι είσαι με τον άνθρωπό σου. Ξέρεις από πριν τη δουλειά κάνει. Ναι, ρε, και οι αθλητές έχουν και. Ναι, αλλά. Παιδιά, δεν το κάνεις για πάντα. Μέχρι τα 30-32 μετά. Όχι, μπορώ, αγαπημένος είναι 36. Εντάξει, παιδιά. Φεύγει, είναι όλα αυτά. Η ηλικία που είναι ενεργός ένας αθλητής και δει ποδοσφαιριστής είναι συγκεκριμένη. Μην το ρεκόμαστε. Ξεχνάτε δηλαδή και στο ντοκιμαντέρ που είχαμε δει με το. Τον Μπέκαμ και τη Βικτόρια Μπέκαμ. Ή ας πούμε και η Δέσποινα Βανδύ με τον Ντέμι που είχαν πάει στην Ισπανία. Ήταν άλλα τα μεγέθη, ήταν διαφορετικά πράγματα. Γιατί και αυτοί οι άνθρωποι που μιλάς τώρα ήταν σύμβολα για τις εθνικές ομάδες, για τις ομάδες. Οπότε κάθε τους απόφαση έκρινε και μια ολόκληρη χώρα.